Σε ευχαριστώ που μου έκανες παρέα, Rarity. Αν δεν ήσουν εδώ, δεν θα ξέρα σε ποιον να μιλήσω τώρα. Θα μιλούσε σε μένα. Rainbow Dash, η μαμά της Spitfire της έστειλε μήνυμα ότι αρρώστησε. Έπρεπε να φύγει για να τη φροντίσει. Όχι. Ελπίζω η μαμά της να είναι καλά. Κι εγώ. Στο μεταξύ, χρειαζόμαστε εσένα να την αντικαταστήσεις. Εννοείς, στην κανονική επίδειξη. Εάν η Spitfire δεν επιστρέψει, ναι. Δεν θα σε απογοητεύσω, Σόριν. Είναι ό,τι καλύτερο μου συνέβη. Ο Θεέ μου. Θα πετάξω με το Wind Rider και τους Wonder Balls, γιατί είμαι η καλύτερη, είμαι τέλεια και το ξέρουν. Ρίμοντας. Ας την εφαίρει, Χρυσέ μου. Φίλοι ή συγγενείς? Συγγενείς. Η κόρη μου είναι Wonderbolt. Αλλά δεν τη βλέπω από εδώ πάνω. Γνωρίζεις τη Spitfire? Είστε η μαμά της Spitfire. Νόμιζα ότι ήσασταν άρρωστη. Τι? Η Spitfire έλαβε ένα μήνυμα από εσάς ότι δεν νιώθετε καλά και πήγε σπίτι να σας φροντίσει. Δεν έστειλα μήνυμα. Είναι τόσο περίεργο. Stormyflare, εσύ δεν είσαι άρρωστη. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν έστειλα μήνυμα στην κόρη μου. Ίσως κάποιο πόνι να έστειλε ψεύτικο σημείωμα. Ποιο θα έκανε κάτι τέτοιο? Κάποιο πόνι που θα την ήθελε εκτός επίδειξης, υποθέτω. Γιατί να θέλει κάτι τέτοιο? Ίσως για να πάρει τη θέση της. Εγώ! Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό στη Spitfire. Γιατί πιστεύετε ότι ήμουν εγώ? Εγώ σας είδα να φεύγετε μαζί από το δείπνο. Μέναμε σε διπλάνα δωμάτια στο κάστρο. Και είπες ότι θα έκανες τα πάντα για να πετάξεις με το Wind Rider. Ναι, αλλά δεν εννοούσα οτιδήποτε. Η Spitfire ήρθε στο δωμάτιό μου και μου είπε ότι έπρεπε να πάει στη μαμά της περίπου τα μεσάνυχτα. Πού ήσουν εκείνη την ώρα? Κοιμόμουν τα μεσάνυχτα. Έβλεπα ένα απίθανο όνειρο. Ήμουν στην αρένα και πετούσα με τον Wind Rider και τους Wonder Bolts, όπως ήθελα πάντα και... Άστε το, δεν βοηθάει. Εσείς λοιπόν τι λέτε? Πρέπει να τιμωρηθείς. Rainbow Dash, αν μπορέσεις να αποδείξεις ότι κάποιο άλλο πόνι ευθύνεται για την εξαφάνιση της Spitfire πριν την επίδειξη, τότε θα πετάξεις μαζί μας. Στο μεταξύ, Misty Fly και Blaze, πηγαίνετε στο σπίτι της Stormyflare, βρείτε τη Spitfire και φέρτε τη πίσω. Πρέπει να σε προειδοποιήσω. Αν έστειλες το γράμμα, οι κανόνες είναι ξεκάθαροι. Δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να σε αποκλείσω από τους Wonder Bolts για πάντα. Κατανοητό? Κατανοητό. Πώς θα αποδείξω όμως ότι δεν έστειλα το γράμμα που δεν έστειλα? Μαζί μου. Η Detective Rarity αναλαμβάνει την υπόθεση και θα βρούμε την άκρη πιο γρήγορα από ό,τι αλλάζω κοστούμι. Προς τι αμφίεση? Προφανώς ενσαρκώνω τη Shadow Spade μέσα από αυτά τα υπέροχα ρούχα. Και θα έλεγε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξεις ότι δεν έστειλες το γράμμα είναι να βρεις ποιος το έκανε. Πρώτη στάση, ο τόπος του εγκλήματος.